Λοιπόν, φεύγω σιγά σιγά. Συγγνώμη, παιδιά μου. Εντάξει, ένα-ένα να γίνονται τα πράγματα. Εδώ το αγόρι σήμερα θα κάνει γλυκό. Δηλαδή θα πεινάσω εγώ σήμερα. Δεν πειράζει όμως. Καλύτερα, θα κρατήσω και το κορμί μου. Γιατί έτσι όπως έχω πέσει με τα μούτρα εδώ μέσα, με τόσο φαγητό, δεν με βλέπω καλά. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Βρήκες το ωραίο μου, υπέροχό μου, καταπληκτικό μου μηχάνημα. Ναι, μόνο δικό σου. Κορίτσι μου. Το κορίτσι μου που το θέλουν όλοι. Αλλά εγώ το έχω εδώ μέσα. Μη στεναχωριέστε, τα κάνω τα κουμάντα μου. Όλοι κερδίζετε και κάτι. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα, τι γλυκάκι μας έχεις βάλει στο πρόγραμμα. Φτιάχνουμε σουφλέ σοκολάτας. Πω, μακρύ, ο σουφλέ σοκολάτας, τι πάθαμε, αναστατώσεις. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό, είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, αλλά όλος ο κόσμος το φοβάται. Γιατί είναι λίγο τεχνικό. Πού είναι τεχνικό? Το όλο θέμα για να κάνεις ένα καλό σουφλέ είναι στη μαρέγκα. Εκτός από τη μαρέγκα είναι και το μείγμα της σοκολάτας για να ανακατευθούν μετά. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα όταν κάνουμε μαρέγκα είναι να το ξεκινάμε σιγά σιγά, γιατί μια καλή μαρέγκα η οποία θα κρατάει θέλει πάρα πολύ μικρές μπουρμπουλήθρες. Άμα το βάλουμε κατευθείαν στο δυνατό, γιατί νομίζουμε ότι θα γλιτώσουμε χρόνο, ναι, κάνει μεγάλες και ανώμιες και το σουφλέ δεν σηκώνεται κατακόρυφα. Και επίσης η ζάχαρη που βάζουμε στη μαρέγκα τη βάζουμε σε τρεις δόσεις ώστε να γίνει πιο ομοιογενές το μείγμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα υλικά. Φυσικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την κρέμα πορτοκαλιού που θα συνοδέψουμε το σουφλέ, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 125 γραμμάρια γάλα, 5 κρόκους αυγού, 50 γραμμάρια ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι και μισό κουταλιάκι της σούπας σε έλαια πορτοκαλιού. Επειδή εγώ το ξέχασα, σαν ξεχασιάρης, και δεν πήρα τα έλαια τα πορτοκαλιού, πήρα ένα πορτοκάλι, έκοψα μόνο τις φλούδες και τις έβαλα μέσα. Okay. Καλά έκανες, γιατί. Το ίδιο. Να σου πω κάτι. Οι περισσότερες έτσι θα το κάνουν, θέλω να σου πω. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι, σε πάρα πολύ απαλή φωτιά, στο 4 από τα 9 που έχω εγώ. Mm. Σε 15 λεπτά έπηξε και όταν λέμε να πήξει, εννοούμε να καλύψει το πίσω μέρος του κουταλιού. Mm-hmm. Δηλαδή να μην γλιστρήσει, να μην είναι σαν νερό. Mm-hmm. Μετά το σουρώσαμε και το βάλαμε στο ψυγείο και είναι αυτό εδώ που βλέπεις, το οποίο θα το δοκιμάσεις. Ναι, αμέ, θα το δοκιμάσω. Έτσι. Δεν έχει μέσα ομό αυγό όμως, γιατί δεν τρώω τίποτα από εκεί μέσα ομό αυγό, όχι, να ξέρεις. Έλα, λίγο. Ωραία. Πολύ λίγο. Δεν θα σου πω, όχι. Λερώθηκα να... Λοιπόν, φαντάσου τώρα λοιπόν το σουφλέ σοκολάτας να βγει από το φούρνο. Πορτοκάλι νιώθω και μ' αρέσει. Ναι. Και να ρίξουμε τώρα αυτή την κρέμα μέσα στο σουφλέ. Αυτό, by the way, είναι σουφλέ και δεν είναι φοντάν. Αυτό που πάμε στις καφετέρειες και μας φέρνουν και το κόβουμε στη μέση και λιώνει σοκολάτα έξω. Ναι. Αυτό δεν είναι σουφλέ. Εκείνο είναι φοντάν σοκολάτας. Με μπερδεύεις. Εμένα μου αρέσει αυτό που χύνεται από μέσα η σοκολάτα. Τώρα θα το ψήσουμε λιγότερο. Αντί να το αφήσουμε 16 λεπτά μέσα, θα το βγάλουμε σε 14. Και αυτά να μας τα λέει. Γιατί μπορεί και άλλη να το θέλει και αυτή η μελιωμένη σοκολάτα μέσα να την νιώθει την ώρα που την ανοίγει. Δηλαδή σε 6 λεπτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω κάτι να δοκιμάσω, ρε πουλάκι μου. Να το. Μα μου το έχει το κατσαρολάκι. Πώς θα το βγάλω, δεν ξέρω πώς βγαίνουν. Με το κουτάλι θα το βγάλεις, τι εννοείς? Με το κουτάλι θα το βγάλω, ναι, και δεν θα μου διαλυθεί. Φαντάσου τώρα. Πρέπει να το σερβίρω διαλυμένο. Εξήγησε μου το κόλπο. Φαντάσου τώρα να είσαι καλεσμένος στο σπίτι και να φέρεις στο τραπέζι μπροστά. Τι ψάχνεις? Αυτό που πήρες. Φαντάσου να φέρεις στο τραπέζι μπροστά αυτό εδώ το πράγμα. Mm. Να φέρεις 4 πιατάκια. Mm. Ή άμα είναι τα παιδιά σου να μην φέρεις καθόλου πιάτα. Να βάλεις εδώ πέρα μέσα 4 κουτάλια και να φάνε από εδώ πέρα μέσα. Εδώ. Βέβαια. Θα πάρω ένα κουταλάκι. Θα του κάνω μια τρύπα. Θα του κάνει. Μπράβο. Και θα το γεμίσω με κρέμα. Έτσι πρέπει. Και όση ώρα εγώ θα δείχνω το σουφλέ, εσύ θα τρως. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε το γάλα. Α, τα υλικά. Θα πούμε τα υλικά λίγο την καρτέλα. Λοιπόν, σε ένα μπολάκι θα αναμίξουμε 35 γραμμάρια βούτυρο, 35 γραμμάρια αλεύρι και μία πρέζα αλάτι. Αυτά θα τα κάνουμε μία πάστα. Okay. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε 190 γραμμάρια γάλα, 75 γραμμάρια ζάχαρη και θα τα ζεστάνουμε. Και μέσα σε αυτό θα βάλουμε την πάστα από το βούτυρο και το αλεύρι. Okay. Μετά θα βάλουμε
αυτή τα 130-140 γραμμάρια σοκολάτας, 3 κρόκους αυγού. Και τελειώσαμε. Και μετά για τη μαρέγκα, πάρα πολύ απλά τα ασπράδια που μας περισσέψανε με 20 γραμμάρια ζάχαρη. Και θα χρειαστούμε εξτρά βούτυρο και ζάχαρη για να καλύψουμε τα σκεύη. Πολύ ωραίο είναι. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι ονειρεύομαι να φάω από τα χεράκια σου. Πες μου. Το χάμπουργκερ. Πότε θα μου το δώσει, ρε πουλάκι. Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα. Από την πρώτη μέρα που σε είδα, αυτό το χάμπουργκερ σκεφτόμουν. Τη Δευτέρα. Στο υπόσχομαι. I promise. Δηλαδή, πραγματικά σκέφτομαι. Αυτοί που σε γνωρίζουν, σε σκέφτονται έτσι. Δηλαδή, λένε, ωρε, κάτι χάμπουργκερ που ξέρει αυτό να κάνει. Από τη μία. Άτιμος, με τις ωραίες σως. Από τη μία με ενοχλεί, γιατί έχω τόσο εμπειρία εγώ και γενικά η οικογένειά μου στο χώρο της εστίασης. Και με ενοχλεί λίγο να με έχουν συνδυάσει όλοι με τα μπέργκερ. Αγάπη μου, έχετε τα ωραιότερα μπέργκερ. Δηλαδή να χαίρεσαι Ευχαριστώ. Γι' αυτό και να είσαι περήφανος και να λες ναι. Α, είμαι περήφανος γιατί έχει έρθει από πάρα πολύ σκληρή δουλειά και σε πάρα πολλά δύσκολα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ζεστάνα μεγάλα, λιώσαμε τη ζάχαρη. Πετάμε λίγο την μπάστα μέσα που σας είπα. Okay, δεν έχω λερώσει καθόλου χέρια όπως βλέπετε. Όχι, έχει φάει θεσπέσια σήμερα. Μπράβο. Και με το σύρμα το ανακατεύω. Αυτό εδώ πέρα τι είναι, όπως πολύ καλά όλοι ξέρουμε, μια γλυκιά μπεσαμέλ. Αυτό δεν είναι. Απλά βάλαμε ζάχαρη, γι' αυτό έγινε γλυκιά. Το σουφλέ να πούμε με την ίδια διαδικασία, άμα βγάλουμε τη ζάχαρη και αντί για σοκολάτα βάζαμε μέσα ένα τριμμένο τυρί, θα κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο και γιορτινό σουφλέ τυριού. Εγώ θέλω όμως τον μπέργκερ να μου το συνοδεύσει και με τις ωραίες πατατούλες που βγάζετε στο μαγαζί, τις ωραίες, τις φρεσκοκομμένες που την πρώτη φορά που κάθισα, ξέρεις τι είπα, γιατί εγώ δεν έχω πάει στη ζωή μου να φάω στο μπεργκεράδικο, οπότε δεν είμαι του μπέργκερ. Ναι. Αλλά αυτό, το μπέργκερ το δικό σας, δεν μου κάνει μπεργκεράδικο. Πώς να σου το εξηγήσω, μπέργκερ πουλάτε, αλλά εγώ γιατί το βλέπω σαν να τρως σπιτίσια το μπέργκερ μου, έγινε. Είναι νόστιμο. Έχει νόστιμο, όλα νόστιμα είναι. Δεν μου κάνει. Πώς να. Μου κάνει. Προκάτ. Ότι, μπράβο. Ναι. Ότι κάποιος μου το έφτιαξε εκείνη την ώρα. Το έφτιαξε για μένα. Και μου είχε βγάλει και τις ωραίες μου σως και η πατατούλα είναι φρεσκοτηγανισμένη. Η πρώτη μου ερώτηση που κάθεσε, ξέρεις τι ήταν, γιατί τα παιδιά μου πήγανε. Ναι. Λέω, δεν πιστεύω να μην είναι χειροποίητες οι πατάτες. Η Μανούλα ξέρετε ότι δεν τρώει βλακίες. Θα θέλει να είναι ό,τι όπου για να με πάτε πρέπει να είναι σωστά καμωμένα. Όχι σαλάτα κομμένη 5 ώρες πριν να μου τη φέρετε παγωμένη, έτσι στραβωμένη. Να είναι ζωντανή. Τις πατάτες έχουμε σε μια αποθήκη έξω από το μαγαζί. Ναι. Και κάθε φορά που μες στη βάρδια τελειώνουν οι πατάτες. Και... Κάποιος μου είπε, ξέρετε, μου λέει η κυρία Μενεγάκη, πόσες ώρες κόβουμε πατάτες. Α, καλά. Ώρες. Στο κάθε μαγαζί δύο άτομα που κάνουν μόνο πατάτες. Αυτό μου πέτυχα τον πατατά σου. Ναι. Γιατί φαίνεται έτσι που ρώτησα την πρώτη φορά, λέει, παιδιά, επειδή δεν ξέρω να παραγγείλω πατάτες, γιατί τις αγαπώ τις πατάτες. Αλλά άμα δεν είναι φρεσκοκομμένη η πατάτα, καλοπεριποιημένη, να μην είναι καμένη, να μην είναι απ' έξω. Τι σου περιγράφω τόση ώρα γλυκά τρώνε. Ναι, αλλά ναι, εγώ αυτά σκέφτομαι με τα φαγητά. Στο μαγαζί μου τώρα, εντάξει, ναι. Λίγο άσχημα. Μην αισθάνεσαι άσχημα. Λοιπόν. Βασικά, ό,τι κάνεις, άμα το κάνεις με αγάπη, θα βγει τέλειο. Γι' αυτό τη Δευτέρα θα μου κάνεις ένα ωραίο μπέργκερ με αγάπη, αλλά δεν θα μου κάνεις ένα και ούτε θα μου πετάξεις ένα μπέργκερ. Θα μου το κάνεις έτσι ωραία σαν το μαγαζί σου. Θα μου βγάλεις ένα, δύο, τρεις σως, θα μου έχεις κομμένα τα κρεμμυδάκια, τις ντοματούλες, πατατούλα τηγανητή, σπέσια. Έχει πράγματα από ντομάτα, κρεμμύδι. Γιατί και αυτά, μέσα στο σχέδιο. Θα κάνει καθένα στο δικό του. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο την κατσαρόλα, πώς έχει γίνει η μεσαμέλ. Να τη δείξουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι έτοιμο να βάλουμε μέσα τη σοκολάτα. Και πρώτα θέλω τη σοκολάτα για να πέσει λίγο η θερμοκρασία της μπεσαμέλ και να μην μαγειρεύει το αυγό. Αχ, ωραία που και με το που λιώσει η σοκολάτα, δηλαδή τώρα τόσο γρήγορα, ήθελε λίγα δευτερόλεπτα, κλείνουμε το μάτι και πετάμε μέσα, βλέπετε πώς έχει κολλήσει τώρα στο τηγάνι, στο κατσαρολάκι. Είναι έτοιμο, οκ. Okay. Ρίχνουμε μέσα τους 3 κόκκους αυγού, οκ. Okay. Και έχουμε ήδη... Έτοιμη την μαρέγκα για να ανακατέψουμε εδώ πέρα μέσα, οκ. Okay. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε εδώ πέρα. Πόσα λεπτά θέλει ο χρόνος μου. Τέλεια. Λοιπόν, βλέπετε πόσο γρήγορο είναι. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, απλά πρέπει να ακολουθείτε τα συγκεκριμένα στάδια. Και πάρα πολύ σημαντικό, όταν κάνουμε γλυκά, πρέπει να ακολουθούμε τη συνταγή, γιατί το γλυκό είναι χημεία. Οκ, okay. Δεν είναι ένα κοτόπουλο στο φούρνο, που το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι η θερμοκρασία. Λοιπόν, τελειώσαμε από εδώ. Βάζουμε τη σοκολάτα μέσα σε ένα μπολ με μια μαρίζα. Τώρα, θεωρητικά, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να του δίνατε 5 λεπτά στο ψυγείο για να κρυώσει. Αλλά δεν πειράζει. Θα βάλουμε τη μαρέγκα και αυτή τη μαρέγκα σε 3 δόσεις, οκ. Okay? Είναι πολύ σημαντικό σε 3 δόσεις για να μην σπάσουμε τις φουσκάλες που λέγαμε νωρίτερα, οκ. Okay? Το 1 τρίτο μπαίνει στην αρχή
Και δεν μας νοιάζουν οι φουσκάλες, απλά θέλουμε να αραιώσουμε λίγο το μείγμα της σοκολάτας για να μπορεί να δεχτεί καλύτερα τα υπόλοιπα 2/3. Και τώρα που το μείγμα έγινε πιο ρευστό και πιο εύκολο και έπεσε και λίγο η θερμοκρασία του από τη μαρέγκα, βάζουμε τα υπόλοιπα. Το υπόλοιπο 1/3. Σε 3 στάδια πάμε. Και γυρνάμε με το ένα χέρι το μπολ, με το άλλο πάμε κέντρο και πάνω. Κέντρο και πάνω. Οπότε σιγά σιγά να ομοιογενοποιηθεί και χωρίς να σπάσουμε τις φουσκάλες. Γι' αυτό το λόγο δεν το βάζουμε πάλι στο μηχάνημα το Kenwood, γιατί θα διαλυθούν οι φουσκάλες και δεν θα φουσκώσει τόσο πολύ το σουφλέ. Όπως αυτό που έχουμε στο φούρνο. Πω, τέλειο είναι. Λοιπόν, στο εντωμεταξύ, εμείς έχουμε βουτυρώσει τα σκεύη μας που θα χρησιμοποιήσουμε με βουτυρό προφανώς, αφού τα βουτυρώσαμε. Και τα έχουμε καλύψει με ζάχαρη. Αυτό, η ζάχαρη τι κάνει, η ζάχαρη το ξυπνητήρι είναι έτοιμο. Ελένη. Έφυγε, Ελένη. Μ' άφησε μόνο μου, θα αρθείς να φασουφλέ. Θα το δεις πως βγαίνει από το φούρνο. Με έχεις αφήσει μόνο με εδώ πέρα τον καημένο. Έλα ρε Ελένη. Τον παρακάλεσα να μου βάλει φαγητό. Έλα ρε Ελένη. Ίδιοι είναι όλοι, τους βλέπεις. Παίρνε το παράδειγμα. Πάμε μέσα τώρα. Έλα. Έτσι, αρκετό διάλειμμα κάνατε. Είμαι εδώ και τον παρακαλάω κάθε μέρα σαν το ζήτουλα. Είναι ο μόνος που με δυσκολεύει να με ταΐσει. Εμένα που σε αυτή τη φάση πρέπει να με ταΐζετε όλοι μαζί. Λοιπόν, κοίτα το μείγμα. Τον παρακάλεσα να μου βάλει ένα κομματάκι και έφυγα. Πάμε. Και τώρα λοιπόν, το τελευταίο κόλπο που θα δείξω για σήμερα. Λαβίδα, το τυλίγω με χαρτί και το βρέχουμε. Okay. Έτσι δεν θα μας γλιστρήσει. Το σκεύος. Κοίτα τι ωραία που τα κάνει το παιδάκι. Κοίτα, με τη λαβίδα. Κοίτα, δεν μου λες αυτό, φουσκώνει σε όλους ή εσύ το έκανες έτσι για να βγει απ' έξω. Άμα ακολουθήσεις τις οδηγίες μου, θα φουσκώσει το ίδιο και σε σένα. Τι θες, παλικάρι μου, γιατί μου τα κάνει. Το παίρνουν όλες. Όχι, άντρας. Δεν θα πω ψέματα. Ο Πέτρος με πήρε γιατί ήθελε να δει το όνομά του τηλεόραση. Πέτρος, ωραία. Τι να κάνει. Σου είδε. Πέτρο, σε παίξαμε. Μοιάζω ότι το γλυκό το ταΐζουμε και στο στόμα. Αυτό πες μου λίγο. Πες μου. Επειδή είναι φίλος μου ο Νικόλας και ξέρω ότι δεν θα ζηλέψει, θα σε ταΐσω στο στόμα. Α, αυτά είναι. Λοιπόν, ναι. Επειδή είναι φίλος ο Νικόλας, κατάλαβες, τα σιγουράκια. Εγώ που θα ήθελα αυτό να το πιάσω για να το βγάλω σε ένα πιατάκι. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να το τουμπάρουμε, ρε παιδί μου, δεν κάνει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κολλήσει μέσα επειδή είναι υγρό, καταλαβες. Θα το δοκιμάσουμε. Όχι, να το φάμε εκεί μέσα γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Κοίτα πόσο ωραίο θα γίνει τώρα. Λοιπόν, το τρυπάμε εδώ στη μέση. Χειρουργός ο άνθρωπος, ναι, το βλέπεις. Χειρουργεί τώρα. Μόνο γάντια δεν έχει βάλει, φανταστικός. Και δεν έχω χρειαστεί, δηλαδή δεν έχω βρει στο φαγητό. Δεν εννοώ, χειρουργός, χειρουργικά εννοούσα. Εδώ την Ελένη θα ταΐσει που έχει ανάγκη, όχι εμένα. Όχι, εγώ έφαγα. Όχι, δεν θέλω. Πω. Θέλω δηλαδή, αλλά δεν πρέπει. Άσε μωρέ που δεν πρέπει. Είσαι σοβαρή, δεν θα πας αυτό το πράγμα. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Να φάω εγώ την τότε πια. Είναι το άχαστο που έλεγες εσύ του ραντεβού το γλυκό αυτό, να ξέρω. Α, ναι, αυτό είναι. Είναι το άχαστο, αυτό φτιάχνεις. Βασικά το είχα φτιάξει μια φορά. Για να δω. Δεν θα πω σε πια. Θα επεφτά, για να δω. Συγγνώμη, Ελένη, θα δώσω την πρώτη στην Ελένη. Βεβαίως, φύσε, παιδί μου, καίει, σου δίνει μεγάλη, θα σε κάψει, δεν ξέρει. Κοίτα τι θα πάθεις τώρα. Δεν καίει, γιατί το κρυώνει η σάλτσα. Έλα, αγάπη μου, να φας. Έλα εδώ που κάνεις και συντροπές. Όλοι κάνετε ντροπές. Μόνο εγώ εδώ μέσα δεν ντρέπομαι και κοιτάω. Δεν θέλω με να το ίδιο κουτάλι. Καίει. Αχ, πορτοκαλένιο, υπέροχο. Καίει. Καίει, αλλά είναι ωραίο. Ναι, καλά, εντάξει. Όσο μπαίνεις πιο βαθιά, είναι και πιο καυτό. Α, μπράβο. Και πιο υγρό. Υγρό εννοείται, αφού εκεί το έχεις βάλει όλο. Αλλά μην τον καίει στον κόσμο, γιατί. Το πορτοκάλι κάνει τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, αγάπη. Τώρα που κατάφερα και το φάω. Α, τρώει μόνο του. Λοιπόν, θα την κάτσε εδώ, αγάπη μου, να φάτε. Φεύγω εγώ γιατί έχω δουλειές. Ευχαριστούμε. Αλλά φάτε λίγο ωραίο γλυκάκι. Ευχαριστούμε, Ελένη. Εδώ είναι. Τζορτ τρώει, Τζορτ. Να δείξει μισό λεπτό η κάμερα αυτό που είναι μέσα στο φούρνο. Ρε, τι πάθαμε. Αυτό επειδή είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Θέλει άλλα 3 λεπτά. Συγχωρείτε, περνάω μπροστά από παντού. Από παντού! Πω, Γιώργο, μπράβο, τα συγχαρητήριά μου. Θα έπεφτα άμα το έφτιαχνα στο πρώτο ραντεβού. Ζωκή, εκείνη έπεσε. Γιώργο, από πού έφαγα, από εδώ. Δώσε μας έτσι, φτιάξε μας λίγο ατμόσφαιρα.